αξιωματούχους των Μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήρθαν σήμερα στην Αθήνα. Όπως δήλωσα και κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, το σημαντικότερο γεγονός είναι η παρουσία μας σήμερα εδώ και η πραγματοποίηση αυτής της Συνόδου. Η σημερινή Σύνοδος και η διακήρυξη των Αθηνών που υιοθετήθηκε αναδεικνύει την κοινή μας βούληση να ενισχύσουμε τη συνοχή και την ενότητα της Ευρώπης, συμβάλλοντας ενεργά στον εξαιρετικά σημαντικό διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης που σε λίγες μέρες αρχίζει με την άτυπη Σύνοδο των 27 στην Πρατισλάβα. Έναν διάλογο ο οποίος, όπως συμφωνήσαμε, πρέπει να οδηγήσει σε ένα νέο όραμα για την Ευρώπη. Ένα νέο όραμα που έχουμε ανάγκη. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Πρέπει η Ευρώπη να ξαναεμπνεύσει τους λαούς της. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με ευχές. Χρειάζεται να λάβουμε μέτρα. Ουσιαστικά μέτρα για την βελτίωση της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Και βεβαίως να ενισχύσουμε τον ρόλο της Ευρώπης. Το παγκόσμιο και περιφερειακό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται να πάρουμε μέτρα που θα δίνουν όθηση στην ανάπτυξη και την απασχόληση και που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Με αναβάθμιση της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειάς μας και με δυναμικές διπλωματικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση της ειρήνης και της ασφάλειας στην πολυτάραχη περιοχή μας. Με ανθρώπινη και αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και με αλληλεγγύη στην κατανομή του βάρους φιλοξενίας τους. Όπως είπε ο Πρόεδρος Ολάντ στη σημερινή μας Σύνοδο, σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της Ευρώπης διακυβεύεται σήμερα στη Μεσόγειο. Ως χώρες της περιοχής αυτής, ως χώρες της πρώτης γραμμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως χώρες μέλη του Ευρώ, ως φιλοευρωπαϊκές χώρες, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει για μας να συμβολίζει κάτι το σημαντικό, οφείλουμε να καταθέσουμε τη δική μας προσέγγιση στην αντιμετώπιση και την υπέρβαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Απαντώντας στις τάσεις εθνικής αναδίπλωσης και περιχαράκωσης, απαντώντας στις δυνάμεις του εθνικισμού και της ξενοφοβίας που δυστυχώς ξεπροβάλλουν ξανά στην Ήπειρό μας. Αυτή η Σύνοδος, αυτή η πρωτοβουλία είναι μια θετική συμβολή στο διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης. Δεν είμαστε ούτε επιθυμούμε να γίνουμε άλλη μία ομαδοποίηση, άλλη μία πρωτοβουλία διαίρεσης ή διχασμού της Ευρώπης. Επιθυμούμε να είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε μια πρωτοβουλία διαλόγου που στόχο έχει να ενώσει ακόμα περισσότερο την Ευρώπη και όχι να διχάσει. Που στόχο έχει να προβάλλει την ανάγκη μιας νέας ενότητας. Και η ενότητα περνάει μέσα από τη σύγκληση, μέσα από την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Και αυτό ήταν που κυριάρχησε στη σημερινή μας συζήτηση. Καταλήξαμε σε ένα κοινό κείμενο. Σε μισή περίπου ώρα θα είναι στη διάθεσή σας η διακήρυξη των Αθηνών, εστιασμένη πάνω στις τρεις θεματικές που σήμερα συζητήσαμε. Τα θέματα που αφορούν τις προκλήσεις της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και βεβαίως η οικονομία, οι προτάσεις μας για την ανάπτυξη, τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Θέλω να κλείσω λέγοντας πως αποφασίσαμε η επόμενη συνάντησή μας να γίνει στην Πορτογαλία. Από την μια άκρη της Μεσογείου, στην άλλη άκρη, βεβαίως μια χώρα που βρέχεται από τον Ατλαντικό αλλά που έχει τα ίδια προβλήματα και το ίδιο ταπεραμέντο, την ίδια φιλοσοφία. Μας ένωσαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη η οικονομική κρίση, η προσφυγική κρίση, η κρίση ασφάλειας, τα προβλήματα.
Μας ενώνει η κοινή μας θάλασσα. Όμως, μας ενώνει και μια μεγάλη πολιτισμική κληρονομιά. Μια μεγάλη ιστορική παράδοση. Ένας πολιτισμός παράλληλος με διαφορετικές ρίζες αλλά με κοινή περπατησιά. Αυτός ο πολιτισμός μπόλιασε, ο μεσογειακός πολιτισμός μπόλιασε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Έτσι κι εμείς, με την παρουσία μας εδώ και με τη συνεννόησή μας από εδώ και στο εξής, θέλουμε να μπολιάσουμε το διάλογο για μια καλύτερη Ευρώπη. Διότι αυτός είναι ο στόχος μας. Ούτε λιγότερη, ούτε περισσότερη. Αλλά καλύτερη Ευρώπη, Ευρώπη που θα εμπνεύσει ξανά τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ θερμά. Φρανσουά, έχεις το λόγο. Mesdames, messieurs, je voudrais d'abord remercier Alexis Tsipras. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Αλέξη Τσίπρα για την πρόσκληση που μας επέφυνε σε εμάς, τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, της Μεσογείου, τις χώρες που είναι διαφορετικές στο μέγεθος και στις πολιτικές ευαισθησίες αυτών που τις κυβερνούν, που όμως όλοι καθοδηγούμαστε από δύο βασικές πεπιθήσεις. Η πρώτη είναι ότι στο τωρινό πλαίσιο της Ευρώπης χρειαζόμαστε ενότητα και συνοχή για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των λαών και για να δώσουμε ελπίδες στην Ευρώπη. Και η δεύτερη πεποίθησή μας είναι ότι οι χώρες της Μεσογείου μπορούν να συμβάλλουν επίσης στην έναρξη μαζί με τις χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής μια συνεργασίας, ενός διαλόγου και δράσεων που θα είναι χρήσιμες στην Ευρώπη, ώστε να συμβάλλουν στη σταθερότητα, στην ασφάλεια και στην οικονομία της. Και από την έννοια αυτή, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης τους τελευταίους μήνες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο όνομα της Ευρώπης και ιδιαίτερα στα θέματα των προσφύγων και της μετανάστευσης. Θελήσαμε λοιπόν στην Πρατισλάβα να μπορέσουμε να συμβάλλουμε με τις δικές μας σκέψεις και τα δικά μας συμπεράσματα για το τι θα πρέπει να αποτελεί όθηση και προώθηση της Ευρώπης στην προστασία των συνόρων, στην ασφάλεια, στον έλεγχο της μετανάστευσης, που δεν θα πρέπει να αποκλείει το δικαίωμα ασύλου, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την Ευρώπη να προοδεύσει στην άμυνα, επειδή θα πρέπει ίδια να διασφαλίζει τις συνθήκες ασφαλείας της, να μπορέσουμε επίσης στο μέτρο του δυνατού να χαράξουμε πολιτικές συνοχής μέσω της διεύρυνσης του σχεδίου Juncker και των προγραμμάτων για τους νέους και για να στείλουμε ένα μήνυμα επίσης, ένα μήνυμα πολιτισμού, ένα μήνυμα κατανόησης σε σχέση με τα δεινά που αντιμετωπίζουν λαοί που είναι κοντά μας, στην Αφρική ιδιαίτερα και αλλού. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα μεγάλο πρόγραμμα αναπτυξιακό, όπως αυτό που χαράξαμε στην Βαλέτα, στην Μάλτα, όπου θέσαμε στόχους και συμφωνήσαμε για την επιτευξή τους. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή, την τόσο σημαντική στιγμή ιστορικά μετά το Brexit και την ίδια στιγμή που οι λαϊκιστές και οι εξτρεμιστές ελπίζουν στο μπλοκάρισμα της Ευρώπης, είναι λοιπόν πολύ σημαντικό εμείς να στείλουμε ένα μήνυμα συνοχής και να συμβάλλουμε, να συνεισφέρουμε από την Νότια Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Φρανσουά. Ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας. Νίκο, έχεις το λόγο. Επιτρέψτε μου καταρχάς, φίλε Πρωθυπουργέ, να σας συγχαρώ για την σημαντική πρωτοβουλία σύγκλησης της σημερινής συνόδου των χωρών κρατών του Ευρωπαϊκού Νότου. Μια πρωτοβουλία που λαμβάνει η χώρα σε μια κρίσιμη για την Ευρώπη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη και την άτυπη σύνοδο κορυφής στην Μπρατισλάβα σε ελάχιστες μέρες από σήμερα, όπου θα ξεκινήσουμε την συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα νέο προσανατολισμό σε σημαντικά θέματα πολιτικής και μέσα σε αυτό το πλαίσιο
οι σημερινές μας συζητήσεις και τα αποτελέσματα θεωρώ πως θα συνεισφέρουν σημαντικά και επικοδομητικά στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης. Ειδικότερα όμως, οι χώρες της Μεσογείου μέσα από σωρία προκλήσεων που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν, καθώς επίσης και λόγω των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης στη βάση της, αν θέλετε, ξεχωριστής τους εμπειρικής γνώσης. Θέλω την ίδια ώρα να τονίσω πως η σημερινή σύνοδος, όπως και ο Πρωθυπουργός έχει ήδη αναφέρει, δεν αποτελεί προσπάθεια ομαδοποιήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κάτι ανάλογο θα αποτελούσε την χειρίστη προσφορά στον κοινό στόχο της συνεχής αλλά και αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου την ίδια ώρα να σταθώ ιδιαίτερα στην ανάγκη, όπως μέσα από μια ενδοσκόπηση, μια αυτοκριτική αν θέλετε, των μέχρι σήμερα πολιτικών μας, είναι η ώρα να λάβουμε επιτέλους ουσιαστικές και πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις που θα αντιμετωπίζουν τα αίτια της αποξένωσης που βιώνουν σήμερα οι πολίτες μας σε σχέση με τις πολιτικές που χαράζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την ίδια στιγμή οφείλουμε να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις σημερινές προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, είτε αυτές αφορούν τον τομέα της ασφάλειας, είτε το μέγα θέμα του προσφυγικού, είτε τα εξίσου μεγάλα θέματα της οικονομίας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη τον διάλογο και τους προβληματισμούς που έλαβαν χώρα κατά τη σημερινή σύνοδο, αλλά και την διακήρυξη που έχει υιοθετηθεί, είναι θεωρώ ξεκάθαρο πως ο ρόλος όλων ανεξαίρετα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καθοριστικής σημασίας στο να πετύχουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων. Και είμαι βέβαιος θα τις αντιμετωπίσουμε επιτυχώς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Νίκο. Ο Πρωθυπουργός Ιταλίας, Ματέο Ρέντσι. Ματέο. Ευχαριστώ, Αλέξη. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία αντιπαράθεσης και συζήτησης. Εάν ατενίσουμε τη Μεσόγειο, αν στρέψουμε το βλέμμα μας στη Μεσόγειο, βλέπει μία διαφορετική Ευρώπη, αλλά οι περισσότεροι θεωρούν ότι η Μεσόγειος δεν είναι παρά το παρελθόν της Ευρώπης. Δεν είναι έτσι. Εάν κάποιος κοιτάξει τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο, ίσως θα μπορούσε να πει ότι η Ευρώπη είναι το παρελθόν της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Δεν το πιστεύουμε αυτό. Η πραγματική πρόκληση αυτής της συνάντησης που μας πρότεινε ο Αλέξης και είμαστε ευγνώμονες είναι να σκιαγραφίσουμε το μέλλον μας στην σύνοδο της Μπρατισλάβα εν ώψη και της Μαλτέζικης Προεδρίας. Να δούμε δηλαδή ότι η Ευρώπη μπορεί να φτάσει στον καλύτερό της σε αυτό, ως προς τις αξίες της, ως προς το πνεύμα και τον πολιτισμό της, ως προς την παιδεία της. Η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να απαριθμεί κανόνες, τεχνικισμούς, δημοσιονομικά και λιτότητα. Η αυριανή Ευρώπη θα πρέπει να βασίζεται στις βαθύτερες αξίες που τη διέπουν. Κοινωνική Ευρώπη, Ευρώπη των ιδεωδών, της ομορφιάς. Γι' αυτό η διακήρυξη των Αθηνών είναι πολύ σημαντική, διότι αποτελεί προστιθέμενη αξία στην περιγραφή μιας Ευρώπης που είναι διαφορετική από αυτή που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Οι Αμερικανοί μιλούν για την λεγόμενη soft power, για την ήπια
δύναμη και η Ευρώπη είναι ήπια δύναμη. Είναι soft power και μπορεί να σφυριλατήσει μία πραγματική ταυτότητα. Αναφερόμενος στην ελληνική μυθολογία, μπορούμε να πούμε ότι ο αυριανός Ευρωπαίος θα μοιάσει στον καλό καγαθό της αρχαίας Ελλάδας. Όχι υπό την αισθητική έννοια, δεν μιλάμε για αισθητικές προδιαγραφές, αλλά για ηθική, για δεοντολογία, για το μέλλον μας, βασιζόμενοι στις μεγάλες αξίες που μας διέπουν. Και όχι μόνο στη γραφειοκρατία και τους τεχνικισμούς. Grazie, Ματέο. Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντώνιο. Obrigado. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζετε ότι είναι necessario dar un nuovo impulso. Τη στιγμή που θα πρέπει να δώσουμε μια νέα όθηση στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, είναι πολύ σημαντικό που προσήλθαμε εδώ στην Αθήνα το λίκνο του πολιτισμού με τις αξίες που διέπουν την Ευρώπη για να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες των πολιτών μας. Το θέμα της ασφάλειας πρωτίστως θα πρέπει να υποστηρίξουμε την συνολική μας στρατηγική εξωτερικής πολιτικής και ιδιαίτερα τις σχέσεις μας με την Αφρική, την κοντινή αυτή Ήπειρο, όπου θα πρέπει να προωθήσουμε την ανάπτυξη που αποτελεί πρόκριμα για την ειρήνη και επίσης να υπάρξει μια εξισορρόπηση μέσα στα πλαίσια των δημογραφικών ανισοτήτων με την Αφρική. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε την Αφρικανική Ήπειρο. Διατρανώνουμε τη θέλησή μας να υποστηρίξουμε την αλληλεγγύη ως προς τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, που είναι τα κοινά μας σύνορα με τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, πιστεύουμε στις καταμερισμένες ευθύνες όταν πρέπει να δεχτούμε πρόσφυγες στα εδάφη μας, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει με ανισότητα και ανισομέρεια, αλλά με αλληλέγγυο τρόπο και με μια ίση και δίκαιη κατανομή. Ασφάλεια. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Αυτό είναι ένα άλλο σκέλος που μας απασχολεί μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας της ακτοφυλακής και συνοριοφυλακής μας και μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής ένταξης, έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε τα αίτια της κακοδαιμονίας ως προς την ριζοσπαστικοποίηση στην Ευρώπη. Επίσης, θα πρέπει οι πολίτες να βλέπουν το μέλλον με ελπίδα, ιδιαίτερα οι νέοι, οι οποίοι βλέπουν ότι η Ευρώπη δεν τους δίνει προοπτικές για απασχόληση, ποιοτική απασχόληση. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις δραστηριότητές μας στην καινοτομία, στη δυνατότητα επενδύσεων και σε μια πολιτική επενδύσεων που θα οδηγήσει σε απασχόληση και ανάπτυξη. Θα πρέπει να δώσουμε απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών, γιατί μπορούμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Αυτή η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη και χαίρομαι γιατί θα πάρουμε τη σκυτάλη στη Λισαβόνα για την επόμενη συνάντηση. Σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα των λαών της Ευρώπης και θα θέλαμε να τους συμπεριλάβουμε όλους. Αυτές είναι οι προκλήσεις μας. Είναι η πρόκληση ολόκληρης Ευρώπης και όχι των επιμέρους περιφερειών. Βλέπουμε την Ευρώπη ως ολότητα. Ευχαριστούμε, Αλέξη, για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Ευχαριστώ, Αντώνιο. Ο Πρωθυπουργός της Μάλτας, Γιώσεφ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ, για αυτή τη θαυμάσια πρωτοβουλία. Νομίζω ότι αυτό το φόρουμ θα αποτελέσει ένα τακτικό σημείο αναφοράς τα επόμενα χρόνια και μήνες. Διαβάζοντας κάποια άρθρα στον τύπο πριν φτάσω εδώ στην Αθήνα, είχα την εντύπωση ότι θα είχαμε μια σύνοδο κορυφής προβλημάτων όπου θα ερχόταν οι χώρες να παραπονεθούν. Αντίθετα, καταλήξαμε με μια διάσκεψη κορυφής λύσεων, με συγκεκριμένες λύσεις και προτάσεις για το πώς θα προχωρήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι εμείς βέβαια μοιραζόμαστε την ίδια θάλασσα, την ίδια περιοχή, καταγόμαστε όμως από και προερχόμαστε από διαφορετικές πολιτικές προοπτικές. Να υπογραμμίσω τρία σημεία στη δήλωση, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον της Ευρώπης. Το πρώτο είναι συγκεκριμένα η στήριξη που προσφέρουμε στην Κομισιόν και στο σχέδιο Juncker και στην διεύρυνσή του. Μια ενιαία λοιπόν φωνή λέει ότι εμείς στηρίζουμε την Κομισιόν για τον διπλασιασμό των πόρων που θα αφιερωθούν στο σχέδιο Juncker για να είναι επιτυχές. Ξέρουμε ότι υπάρχουν γραφειοκρατικά προβλήματα, δεν είναι τέλειο, όμως αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές συνεισφορές και συμβολές της Κομισιόν τα τελευταία χρόνια. Δεύτερο σημείο, λέμε ότι το τωρινό σύστημα αντιμετώπισης μετανάστευσης στην Ευρώπη δεν είναι αποτελεσματικό. Το Δουβλίνο δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα. Και εδώ έχουμε 6 χώρες που λένε ότι αυτό θα πρέπει να το διορθώσουμε, ώστε να παραμείνει η Ευρώπη ένας σημαντικός παράγοντας και να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί υπό τη σκοπιά της νέας πραγματικότητας που αντιμετωπίζουμε. Και το τρίτο, και θα ήθελα να το τονίσω, για πρώτη φορά εδώ και πολλούς μήνες, μία ομάδα χωρών αναφέρει και τονίζει την ανάγκη για την κοινωνική Ευρώπη. Αυτή είναι μία φράση η οποία ξεχάστηκε και αφαιρέθηκε από το ευρωπαϊκό λεξικό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Επανερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι θα στηρίξουμε την εξέλιξη της Ένωσης ώστε να επανέλθει στην ιδέα αυτή, όχι μόνο για να προστατεύσει αλλά και για να ενισχύσει ακριβώς την έννοια της κοινωνικής Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Joseph. Τελευταίος, το λόγο έχει ο εκπρόσωπος της Περισσιακής Κυβέρνησης της Ισπανίας αλλά και εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι. Δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας. Παρ' όλα αυτά, υποστηρίζει από την αρχή αυτή την πρωτοβουλία. Fernando, έχεις το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ τόνισα ότι ο Μαριάνο Ραχόι ήθελε να βρεθεί εδώ, δεν στάθηκε δυνατόν. Λόγω πολιτικού χρονισμού θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την σημερινή ημερίδα και συνάντηση. Εμείς, όπως ξέρετε, αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος της Μεσογειακής θάλασσας και πάντα υποστηρίζουμε τις συναντήσεις αυτές όπου αντιμετωπίζονται κοινά προβλήματα. Και ο στόχος της σημερινής συνάντησης ήταν να συζητήσουμε και να αναλύσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρώπη, την δεινή κατάσταση και να συζητήσουμε τα σημεία που μας βρίσκουν σύμφωνους, που υπάρχει σύγκληση απόψεων και αυτό που θα προβάλλουμε την επόμενη εβδομάδα στην συνάντηση των 27. Το πρώτο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της ασφάλειας και της τρομοκρατίας. Το άλλο πρόβλημα είναι πώς να αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση και το τρίτο είναι το οικονομικό θέμα με την χαμηλή απασχόληση και ανάπτυξη. Και στα τρία αυτά σκέλη
θα πρέπει να δώσουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση και μιλήσαμε για μια κοινή πρόταση για να επιληθούν τα ζητήματα αυτά, γνωρίζοντας ότι υπάρχει μια κοινή ευαισθητοποίηση των μεσογειακών χωρών ως προς τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε όλους, ευχαριστούμε τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης που καλύψατε αυτή την πρώτη συνάντηση Ευρωμεσογειακών κρατών. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά θερμά τους προσκεκλημένους ηγέτες, εκπροσώπους κυβερνήσεων. Θα συνεχίσουμε εμείς βεβαίως για να έχουν τη δυνατότητα οι ηγέτες των κρατών που φιλοξενούμε να πάρουν μια εικόνα και από σύγχρονα κτίρια. Αυτό είναι ένα νεοκλασικό κτίριο. Όμως, παρά την κρίση στην Ελλάδα, υπάρχει δυνατότητα να παράγουμε πολιτισμό. Ένα μεσογειακό κτίριο. Θα πάμε στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, όπου είναι ένα κτίριο μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Ο Ρέντσο Πιάνο το έχει φτιάξει, Ματέο. Και θα έχουμε την ευκαιρία εκεί να συνεχίσουμε πιο χαλαρά. Σε μισή ώρα περίπου θα έχετε τη δυνατότητα να έχετε στα χέρια σας οι εκπρόσωποι του τύπου την διακήρυξή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή αντάμωση. Γεια σας.